η οποία σε λίγο χρονικό διάστημα, εγώ θέλω να είμαι ακριβής αυτά τα οποία λέω για να μην αναγκάζομαι να επαναχωρήσω στη συνέχεια, να δικαιολογήσω σφάλματα. Το νέο δεν θέλει να κάνει τα λάθη τα οποία έχουμε συνηθίσει να γίνονται στην πολιτική. Θα μετασχηματιστεί σε πολιτικό φορέα, θα πάρει τη νομική του μορφή, γιατί θεωρούμε ότι είναι ζητούμενο της κοινωνίας. Δεν έχει να κάνει με τη συζήτηση που μπορεί να κάνει μια παρέα πολιτικών ή ένας κύκλος πολιτικών οι οποίοι μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες. Έχει να κάνει με την ίδια την κοινωνία, η οποία αναρωτιέται, σας άκουγα προηγουμένως με πολύ μεγάλη προσοχή, ποιο είναι το περιεχόμενο της πολιτικής για τα ζητήματά της, τα καθημερινά της, την καθημερινότητά της. Και εμείς ανάμεσα σε ατάκες, σε ξυπνακίστικα σχόλια και σε οτιδήποτε άλλο, σε μια επιθετική ρητορική μπορεί κανείς να φανταστεί, νομίζουμε ότι δίνουμε απαντήσεις. Αυτό λοιπόν το πολιτικό κενό εμείς θέλουμε να καλύψουμε. Του μετριοπαθούς πολιτικού λόγου, μιας πρότασης η οποία να συνδυάζει την εφαρμοσμένη πολιτική με την προσοχή αυτής της πολιτικής στον άνθρωπο. Το εμείς που λέτε είναι το νέο που μας παρουσιάζεται, ο κύριος Αντώνας, ο κύριος Καραχάλιος, τα ονόματα που έβαλε η Μάρια. Δεν είμαστε μόνο δηλαδή. Τρεις, αντιλαμβάνεστε. Είστε σίγουρα εσείς οι τρεις. Εμείς μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες και συμμετέχουμε στο νέο. Καταλάβετε, να χωροθετήσουμε λίγο και αυτό το νέο. Ο κύριος Καραχάλιος απλώς, πρέπει να σας πω, ότι στην παρούσα φάση προσυπέγραψε το κείμενο το οποίο είδατε σε σχέση με την, πολιτική, με την εργατική πρωτομαγιά, θέλοντας να εστιάσουμε την προσοχή μας σε τρεις άξονες πολιτικής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, στη συνέχεια, μόλις μετασχηματιστεί και πάρει την πολιτική του, την νομική του μορφή, γίνει πολιτικός φορέας, θα δείτε όλους εκείνους και όλες εκείνες, και στη συνέχεια θα έρθουν και άλλοι οι οποίοι θα το συγκροτήσουν. Θεωρείτε ότι θα έχει μετασχηματιστεί σε πολιτικό φορέα μέχρι τις εκλογές? Α, ναι, βεβαίως. Ξέρετε τι γίνεται. Στην καρέκλα που κάθεστε πριν μία εβδομάδα, 10 μέρες, ήταν ο αντιπρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κ. Γουρίδης. Και όταν του είπαμε ότι βλέπουμε μετά τις εκλογές να τα χωρίζετε με το ΣΥΡΙΖΑ και να ψάχνετε από εδώ και από εκεί δυνάμεις, μας είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ. Αυτό δηλαδή μας είπε, ότι αν έλθαν ο κορμός, και κανένα κλαδί μπορεί να είναι το νέο και άλλα πράγματα. Ναι. Πάτε να φτιάξετε κάτι που θα κουμπώσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δείτε, εάν ήθελα κάτι τέτοιο, αν θέλαμε κάτι τέτοιο, θα μπορούσα εγώ κάλλιστα να είχα προσχωρήσει μετά τη διαγραφή μου σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό φορέα, σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό κόμμα. Αυτό δεν συμβαίνει. Εμείς ανακοινώσαμε μια νέα πολιτική πρωτοβουλία, η οποία θα γίνει πολιτικό κόμμα όπως ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία. Άρα προχωρούμε αυτοτελώς με τις δυνάμεις μας, με τις θέσεις μας, με τις απόψεις μας. Εξάλλου καλύπτουμε άλλο πολιτικό χώρο. Και πρέπει να σας πω ότι το να μιλάμε, να τον οριοθετήσουμε, θα τον οριοθετήσει η κοινωνία. Αλλά εγώ θα σας δώσω δειγματοληπτικά ένα πολιτικό στίγμα, διότι αυτά τα από πάνω εμένα με βρίσκουν απέναντι. Mm-hmm. Εμένα με ενδιαφέρει από κάτω να υπάρχει το ζητούμενο, οι πολίτες να μας οδηγούν με την έννοια στις ανάγκες τους στο να δώσουμε λύσεις. Το πολιτικό στίγμα είναι η κοινωνική δεξιά και το λεγόμενο κοινωνικό κέντρο. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα πολιτικό φορέα, μια πολιτική δύναμη η οποία με μετριοπαθή πολιτικό λόγο, δίχως κορώνες και επιθετική ρητορική, με μεστή πολιτικού περιεχομένου, να καλύψει το έλλειμμα το οποίο υπάρχει ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία έχει μετακινηθεί δεξιότερα στην ρητορική της, έχει μετακινηθεί στο οικονομικό της υπόδειγμα προς τον νεοφιλελεύθερο, έχει φύγει από τον κοινωνικό φιλελευθερισμό που η δική μας σχολή πολιτικής σκέψης, δηλαδή η καραμαλική πολιτική, σχολή πολιτικής σκέψης, που θέλει να είσαι, να κινείσαι στην πολιτική σου και ειδικά στα οικονομικά σου, έχοντας ως πυρήνα σου τον άνθρωπο και, και τις ανάγκες του και όχι το ανάποδο, το κέρδος. Στην καραμαλική σχολή, όχι όμως τον Καραμαλή. Αυτόν δεν έχει δικαίωμα να τον επικαλείται κανείς, ακόμη και αν φέρει το επώνυμό του. Έτσι. Λοιπόν, την καραμαλική σχολή σκέψης. Εσείς μιλάτε τώρα για το πολύ πολύ νεότερο, έτσι. Εγώ λέω για αυτό που πρεσβεύω εγώ. Εγώ έχω γαλουχηθεί, όπως και πάρα πολλά στελέχη, συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών αυτής της μεγάλης παράταξης, της ιστορικής παράταξης, με την καραμαλική σχολή σκέψης, που θέλει συνεννόηση στα εθνικά θέματα, που θέλει μετριοπαθή πολιτικό λόγο, που θέλει στην οικονομία, στον πυρήνα της τον άνθρωπο, που θέλει τον κοινωνικό δίκτυο προστασίας πολύ ψηλά για τους πολίτες. Κύριε Παπακώστα, όμως μισό λεπτό, γιατί αυτό το λέτε τώρα ότι μετατοπίζεται η Νέα Δημοκρατία από ένα φιλελεύθερο κόμμα σε ένα νέο φιλελεύθερο. Και μάλιστα δίχως έγκριση. Ναι, και εντοπίζεται θεσμική. Και συγκεκριμένα
συγκεκριμένα, θα το συζητήσουμε και αυτό που λέτε, θα εντοπίζετε και συγκεκριμένα ένα κενό στην κοινωνική πολιτική, αλλά χθες παρακολουθήσαμε τον πρόεδρο, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στο ίδρυμα Καραμαλής εξήγηλε μέτρα, μια δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της φτώχειας. Είπε συγκεκριμένα για την καθιέρωση και επέκταση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ακόμη για 800.000 ναι, για την αύξηση επιδόματος ανεργίας και όχι απλώς αυτό το 10% που είναι εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ. Λέει, θέλω να πω, αυτό είναι μια κίνηση που φαίνεται ότι στρέφει το βλέμμα του στην κοινωνία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όχι μόνο αυτή, είναι και άλλες κινήσεις τον τελευταίο καιρό. Επικαλούμε τη χθεσινή. Η χθεσινή είναι η πιο πρόσφατη. Έχει και άλλες κινήσεις, οι οποίες δείχνουν ότι στρέφεται προς την κοινωνία και προς τους κοινωνικά τους αδύναμους οικονομικά. Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χθες είχα προσκληθεί σε αυτήν την εκδήλωση, ήμουν, θα πήγαινα, για να έλεγα κι εγώ τη γνώμη μου, αν μου έδιναν το λόγο, εν πάση περιπτώσει, στα ζητήματα που έθιξε χθες το Ινστιτούτο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τα περί φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, γιατί ήταν πολύ μεγάλο ζήτημα. Πρέπει να σας πω το εξής. Αυτό δείχνει ότι το νέο ήδη έχει αρχίσει να λειτουργεί σε σχέση με την κοινωνική ατζέντα. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Διότι αυτό το οποίο μου είπατε προηγουμένως, ότι αρχίζει τώρα ένας κωδικός, όπως διάβαζα χθες, κοινωνικό προφίλ από την ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό ναι μεν είναι θετικό, γίνεται πάρα πολύ αργά, αρκεί να είναι και εφαρμοσμένη πολιτική αύριο. Θεωρείτε ότι εσείς πυροδοτήσατε θεωρώ αυτή την κίνηση, θεωρώ πως ναι, και αν πυροδοτούμε τα ανακλαστικά όλων σήμερα στην σημερινή αρχιτεκτονική του πολιτικού συστήματος, αυτό σημαίνει ότι κάτι καλό κάνουμε. Παράλληλα, επειδή σας είπα ότι δίχως έγκριση έχει μεταλλαχθεί θεσμική η στρατηγική, διότι ζούμε στην εποχή όπου οι ιδεολογίες πλέον, ξέρετε, δεν υπάρχουν εκ των πραγμάτων. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ζήσει και αυτό. Έχουμε όμως μία βασική εμείς στο νέο ιδεολογία, σημαία ιδεολογική που υψώνουμε, τον άνθρωπο και τις αξίες αυτές τις οποίες πρέπει να προστατεύσουμε σε μία αγορά η οποία είναι ασύδοτη. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία θεωρώ το τελευταίο διάστημα εκχώρησε αρκετό από τον πολιτικό της χώρο σε σχέση με το κοινωνικό κράτος, την κυβέρνηση, ως μειόφιλε και μάλιστα δίχως να εγκριθεί ούτε από καταστατικό, ούτε από την κοινοβουλευτική ομάδα, ούτε από εκλογές. Διότι αυτά τα πράγματα, όταν αλλάζεις, κάνεις μετάλλαξη στην ιδεολογία, στον ιδεολογικό σου πυρήνα, στη στρατηγική σου, εν πάση περιπτώσει, μιας και λέμε ότι ιδεολογίες έχουν σταματήσει. Ποια θέματα δηλαδή, κύριε Παπακώστα? Στα θέματα της κοινωνικής δικαιοσύνης, στα ζητήματα της οικονομίας και στα ζητήματα των εθνικών θεμάτων. Θίγω τρεις παραμέτρους και βέβαια στο ύφος και στα θεσμικά ελλείμματα και στη ρητορική. Ένα θεσμικό έλλειμμα που διαπιστώνω, δεν μπορεί να είναι ευρωβουλευτής, για παράδειγμα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι θεσμικό έλλειμμα. Η δική μου σχολή σκέψη, η καραμαλική σχολή σκέψη, θεωρεί αδιανόητο. Ποτέ δεν θα ετίθετο επικεφαλής, όχι δεν είναι ικανή. Γιατί υπάρχει θεσμικό έλλειμμα. Γιατί? Δεν μπορεί να είσαι εκπεριτροπής. Δεν ανοίγεις το κόμμα. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι όταν είσαι εκλεγμένος να αντιπροσωπεύσεις τη χώρα σου στα ευρωπαϊκά φόρα, οφείλεις να είσαι 100% εκεί. Και απορώ πώς δεν το είδε η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και ο πρόεδρος. Λέω λοιπόν ότι ένα παράδειγμα σας δίνω. Είναι ένα θεσμικό έλλειμμα. Ένα δεύτερο θεσμικό έλλειμμα θα σας πω. Όταν στα εθνικά θέματα πάντοτε αυτή η παράταξη, Νέα Δημοκρατία, είχε καθαρές θέσεις, οι οποίες υπερεύαιναν το κόμμα, την παράταξη, ήταν εθνικές θέσεις, διαπίστωσα με λύπη μου το τελευταίο διάστημα εκεί να πέφτουμε στην παγίδα της αντιπαράθεσης, της αντιπολίτευσης, για να πληγεί η κυβέρνηση πρόσχερα, επλήγει η χώρα. Διότι εμφανίστηκε μια εικόνα προς τα έξω, στα εθνικά θέματα, ότι αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Άρα, εμείς οι απέναντι που μας κοιτούν, αυτοί είναι ευάλωτοι, ας τους ορμήσουμε να πάρουν. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι θεσμική. Αυτό είναι μια. Συγγνώμη, κύριε Λασκάτη. Αυτό είναι μια μετάλλαξη οβιδιακή στον κατοχυρωμένο για μας θεσμικό τρόπο αντιμετώπισης των εθνικών θεμάτων ή στο υπόδειγμα το οικονομικό. Θέλουμε την ασύδοτη και αχαλήνοτη αγορά. Εν ονόματι του κέρδους, του όποιου κέρδους, με όποιο κόστος, ή θέλουμε τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, όπως λέμε εμείς, το νέο, η νέα ελληνική ορμή, δηλαδή η καραμαλική σχολή σκέψης, όπου εκεί εστιάζεις στο γεγονός ότι οι πολιτικές σου έχουν να εξυπηρετήσουν τον άνθρωπο ως πρώτιστο μέλημά τους, προτεραιοποίηση κάνουμε. Και βεβαίως η ανάπτυξη, βεβαίως το κέρδος, αλλά για λογαριασμό και εν ονόματι του ανθρώπου και της ανθρώπινης αξίας ως υπερτέρου αγαθού. Αυτό έχει αλλάξει. Το κέρδος
είναι σήμερα ο Θεός που λατρεύεται και είναι λάθος στρατηγική αυτή. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, είναι διπλή, είναι την ερώτηση που έκανε Μάριον και σας είπα ότι, και το έχουμε δει, ότι έχει στραφεί, μισό λεπτό να κάνω την ερώτηση, έχει στραφεί η Νέα Δημοκρατία προς την κοινωνία και λέτε εσείς ότι τους έχει στρέψει προς τα εκεί το νέο. Αρχίζει το νέο 14 μέρες έχει ανακοινωθεί η ανάλυση πρωτοβουλίας. Μήπως φιλορροήσει το νέο με αυτή τη στροφή της Νέας Δημοκρατίας προς την κοινωνία? Όχι, ξέρετε γιατί? Και είναι η διπλή. Όχι, όχι. Και βάσει αυτού του όχι που είπατε, περιμένετε να φύγουν πολλά στελέχη από την Νέα Δημοκρατία της Καραμανλικής Σχολής? Δεν περιμένω να φύγει κανείς, διότι εμείς δεν προκαλούμε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Εμείς θέλουμε οι πολίτες να έρθουν κοντά μας. Και είπα όχι, όλοι δεν θα φιλορροήσουμε. Ναι, ναι, θα σας πω και για τα στελέχη. Ξεκινάω από κάτω. Λοιπόν, δεν θα φιλορροήσουμε, ξέρετε γιατί? Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι αυτές οι δηλώσεις και αυτού του είδους είναι καλές οι αλλαγές. Οι πινελιές που μπαίνουν σε ένα κοινικό προφίλ το οποίο υπήρχε μέχρι πρότινος είναι καλές, αλλά θεωρώ ότι επειδή δεν είναι κεντρική στρατηγική, κεντρική πολιτική επιλογή, είναι απλώς μια τακτική κίνηση για να αναχαιτιστεί έτσι μια ατζέντα καινούρια, η νέα ατζέντα που μπαίνει σε σχέση με την κοινωνική δικαιοσύνη, με το κράτος δικαίου και με τα θεσμικά ζητήματα. Λοιπόν, η οποία θα τους υποχρεώσει όλους και όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία να το συζητήσουν το θέμα επί της ουσίας. Εγώ θέλω να τη ρωτήσω. Εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε κανέναν από πουθενά. Ναι. Πώς έχει γίνει αυτή η στροφή που περιγράφεται στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή πού οφείλεται αυτή η στροφή στις νεοφιλελεύθερες θέσεις? Οφείλεται σε κάποια πρόσωπα που εντάχθηκαν στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας? Εσείς είναι γνωστό ότι έχετε μία διένεξη η οποία έχει εκφραστεί με διάφορους τρόπους και μέσω του Facebook και των κοινωνικών μέσων, αλλά και με το τι ακολούθησε στη διαγραφή, με τον κύριο Γεωργιάδη, για παράδειγμα. Ναι. Το οποίο καλέσατε κιόλας, αν θυμάμαι καλά, να παραιτηθεί από τη θέση του Αντιπροέδρου όσο είναι σε εξέλιξη η ιστορία με την Νοβάρτης που τον φέρει εμπλεκόμενο. Λοιπόν, ακούστε κύριε Μιχαηλιδάκη. Λοιπόν, η διένεξή μου, όπως την είπατε, δεν ήταν διένεξη, ήταν πολιτική σύγκρουση. Mm-hmm. Εξελίχθηκε σε πολιτική σύγκρουση. Είχε βαθιά πολιτικά αίτια, ξεκινώντας από το κομμάτι της στρατηγικής. Έβλεπα λοιπόν ότι η στρατηγική μας αλλάζει, δίχως εμείς να ερωτηθούμε. Και επεσήμανα, τότε θεώρησε υποχρέωσή μου, γιατί οι πολίτες μου λέγανε: μα πού πάτε, δεν το βλέπει η ηγετική ομάδα? Η οποία ηγετική ομάδα αποτελείται και από ανθρώπους οι οποίοι δεν ανήκουν στην παραδοσιακή έτσι, σύνθεση, αυτό στον πυρήνα, ας πούμε, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αυτά συμβαίνουν στα μεγάλα κόμματα. Αρκεί να σέβεσαι την κλασική στρατηγική. Ο νέος αρχηγός πρέπει να βάζει τη δική του πινελιά, ασφαλώς, αλλά ρωτάει. Δεν πάει μόνος του με πέντε ανθρώπους και χαράσει μια στρατηγική καινούρια, η οποία καθόλου δεν ταιριάζει με την ιδεολογία μας. Μα τους καθόλου βρήκε ο κύριος Μητσοτάκης μέσα, τον κύριο Γεωργιάδη, αν αναφερόμαστε σε αυτό. Δεν, ακούστε, τα πρόσωπα λίγη σημασία έχουν, έχουν σημασία όμως πότε. Όταν τα πρόσωπα ουσιαστικά είναι, ας το πω έτσι, καταλύτες για την αλλαγή μιας στρατηγικής και μιας αλλαγής γραμμής πλεύσης. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι καταλύτες. Και θεωρώ ότι όλο αυτό το αφήγημα το οποίο παρουσιάζει σήμερα η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα αφήγημα τελείως μακριά από τον αξιακό και ιδεολογικό μας κώδικα. Αυτό επεσήμανα, εκεί ήταν η σύγκρουση. Προφανώς δεν άρεσε στην ηγετική ομάδα και στον Πρόεδρο. Ήθελε να κρατήσει αυτή τη στρατηγική. Δεν πίστηκε από τη δική μου πρόταση. Θεώρησε ότι δεν τη θέλει, δεν τη χρειάζεται. Και έτσι έγινε η σύγκρουση. Λοιπόν, αφήστε κρεμότητα ένα ερώτημα. Μένετε για λίγο να συνδεθούμε με τον Γιάννη Φασουλά που είναι στη Λίμνο. Ωραία, θα κρατήσουμε την κυρία.